Πάμε τώρα να σας δείξω το Citroën C4 Diesel πώς είναι στο δρόμο. Το αυτοκίνητο είναι 2013 μοντέλο. Είναι φυσικά κινητήρα Diesel 1600 κυβικά 90 άλογα μέγιστη απόδοση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει καμία σχέση με αντίστοιχα αυτοκίνητα που πιθανώς να έχετε ήδη δει σε αγγελίες ή από κοντά. Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο αγορασμένο από ελληνική αντιπροσωπεία και είναι από ιδιώτη, πρώτο χέρι, χωρίς καμία μεταβίβαση στο ενδιάμεσο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εισαγωγή στο αυτοκίνητο, δεν είναι πρώην leasing ή εταιρικό, τα χιλιόμετρά του είναι πιστοποιημένα, είναι 82.000 μόνο, έχει πλήρως ενημερωμένο service σε επίσημη αντιπροσωπεία Citroën, όπου ο καθένας μπορεί να δει τις εργασίες που έχουν γίνει. Είναι πράγματα που όλα αυτά γράφονται στο βιβλίο με τα service, το οποίο γίνει μαζί με το αυτοκίνητο. Φυσικά ξεκρύβεις το χιλιόμετρο που μπορεί να γίνει και μέσω του κταίου, τα οποία πλέον αναγράφουν χιλιόμετρα και όλων των παλαιότερων ελέγχων. Όπως έχετε ήδη δει, το αυτοκίνητο ανεβάζει κανονικά στροφές, επιταχύνει κανονικά. Να σας δείξω λίγο και την κατανάλωση που έχει. Εδώ στην ένδειξη μπορείτε να δείτε τη στιγμιαία κατανάλωση. Τώρα κινούμαστε με 112 χιλιόμετρα την ώρα. Τα κρατάω σταθερά. Βλέπετε ότι η κατανάλωση είναι στα 5,8-5,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Είναι ενδεικτική για ένα ταξίδι με αυτή την ταχύτητα. Αν ανεβάσω λίγο ακόμα τα χέρια, το οποίο δεν μπορώ να κάνω τώρα, υπολογίζεται γύρω στα 6,5 λίτρα 100 χιλιόμετρα, όχι παραπάνω. Πάμε τώρα να δούμε το αυτοκίνητο σε ένα φρενάρισμα. Από τα 130 χιλιόμετρα την ώρα πατάω δυνατά το φρένο. Βλέπουμε τη μόνη στην ευθεία, πατάω κι άλλο. Ενεργοποιείται το ABS κανονικά. Άρα είμαστε μια χαρά. Θα σας δείξω λίγο και το συμπλέκτη τέλος, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει πολύ καλή διαδρομή. Έχουμε ήδη δει ότι δεν πατινάρει στις αλλαγές, οπότε είμαστε μια χαρά και εκεί.